Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι ανατρεπτικές, αφού ένας παράνομος έρωτας αναπτύσσεται ανάμεσα σε Μισελ και Σκεύο. Και ενώ η Θεοφανό αποφάσισε να καλύψει την εγκυμοσύνη με το να παντρευτεί τον Φρίξο τελικά το μυστικό της, γίνεται γνωστό σε όλο τον πύργο προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Την ίδια ώρα στον πύργο των Γερακάριδων, ενώ ο Μισελ βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο για το θησαυρό τους. Και αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει τη Σκεύο, με την οποία ξεκινούν ένα παράνομο δεσμό. Είναι αληθινός ο ερωτάς του ή μήπως το κάνει για να αρπάξει απλά το θησαυρό και να φύγει? Τι τρελές είναι αυτές? Γνωρίζεις πολύ καλά όσα έζησα με τον Μιχαήλ και την Αναστασία, ξέρεις το πόσο υπέφερα και τώρα κάνεις ακριβώς το ίδιο στη μεταξία, ντροπή σου, του λέει. Μάνα και γιος συγκρούονται άσχημα ανταλλάσσοντας βαριές κουβέντες. Η δική μας περίπτωση δεν είναι η ίδια, της εξηγεί, και η μητέρα γίνεται έξω φρενών. Μετά την αποκάλυψη του Μάρκου, η Δαμιανή προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι μετά τη γέννα, η Θεοφανό πρέπει να φύγει από τον πύργο, αλλά δεν βρίσκει κανέναν σύμμαχο. Μετά την αποκάλυψη του Μάρκου, η Μεταξία ζητάει καταφύγιο στους Γερακάριδες. Συναντιόσασταν κρυφά και μετά αυτή σκότωσε τον γιο μου για να σε έχει μόνο δικό της. Δεν με πίστεψε κανείς, στα λέγα από την αρχή και πήγατε να με βγάλετε τρελή. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.